Τα βραβεία Rolex τιμούν, προάγουν και ενθαρρύνουν πρωτοπόρους στους τομείς του περιβάλλοντος, της έρευνας, των επιστημών και της υγείας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της εφαρμοσμένης τεχνολογίας. Η μοριακή βιολόγος και επιχειρηματίας Miranda Wang ανέπτυξε μια τεχνολογία που ανακυκλώνει τα πλαστικά και δημιουργεί από αυτά νέα χρήσιμα προϊόντα. Η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη είναι διασυνδεδεμένη. Κάθε τομέας της τροφικής αλυσίδας επηρεάζεται από την πλαστική ρύπανση. Παγκοσμίως παράγουμε περισσότερα από 300 εκατομμύρια τόνους πλαστικό το χρόνο. Με αυτόν τον τρέχοντα ρυθμό, θα έχουμε μέχρι το 2050 πιο πολύ πλαστικό στους ωκεανούς παρά ψάρια. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη, πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα του πλαστικού. Η Miranda ήταν από πολύ μικρή κοντά στη φύση. Όταν ήταν 18 χρονών, ανακάλυψε με μία φίλη της εδαφικά βακτήρια που είχαν εξελιχθεί και ήταν ικανά να διασπάσουν τα πλαστικά. Όταν αργότερα πήγε βακτήρια στο εργαστήριό της για να τα μελετήσει, διαπίστωσε όντως ότι διασπούν τα πλαστικά. Αν τα κύτταρα μπορούν να βρουν βιολογικούς τρόπους για να αλλάξουν τη δομή αυτών των ανθράκων, τότε υπάρχουν πιθανώς χημικοί τρόποι ικανοί να το κάνουν και αυτό, αλλά πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Με την ομάδα της έχει αναπτύξει μια τεχνολογία που παίρνει το πλαστικό και το διασπά σε χρήσιμα χημικά. Υλικά βιοδιασπόμενα που χρησιμοποιούνται για καθημερινά καταναλωτικά αγαθά ή για να κατασκευάσουν αυτοκίνητα. Το επόμενο στάδιο είναι να βρουν συνεργάτες από όλο τον κόσμο και με τη βοήθεια χρηματοδότησης της Rolex να αναπτύξουν γρήγορα την ιδέα τους, κυρίως σε γεωγραφικές περιοχές με ουσιαστικό πρόβλημα, ώστε να επηρεάσουν θετικά τον κόσμο. A technology where we could ultimately upcycle plastics and break it back down into its essence and be able to create new products from it would be a tremendous opportunity and would open up markets that have never existed and that would be sustainable over the long term. Η Miranda Wang απέδειξε ότι οι άνθρωποι έχουν μια απίστευτη ικανότητα να καινοτομούν και να επιβιώνουν όταν πρέπει. Μακάρι αυτή η ιστορία να εμπνεύσει κι άλλους να παλέψουν για ένα καλύτερο κόσμο. Γιατί όλοι μας έχουμε τη δύναμη να καταφέρουμε τα πάντα. Ο SKAI γίνεται αρρωγός στη δέσμευση της Rolex να υποστηρίζει οργανισμούς και προσωπικότητες που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο.